Οδηγείτε ο Ντάιμον Βασίλης. Παίρνει θέση του, όλα τα λόγα στη θέση του και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση τη 10η υποδρομία πολύ καλή κίνηση με Βίκτου. Ο οποίο παίρνει την πρώτη πορεία αρχίτε την Ντάμον Ουλιάνα για να ακολουθήσει από τη δεύτερη θέση και ο Ντάμον Βασίλη από την τρίτη. Η Βίκτου στην πρώτη πορεία προηγείται 2 μίκη. Ντάμον Ουλιάνα ακολουθεί από στα 2 μίκη ο Ντάμον Βασίλη. Το 1 μίκο σε γρήγορο ρυθμό Σερπούα. Καροτοκεί τεάρτο ο Ήλιο. Ακολουθεί από την πρώτη θέση αρεστό στη συνέχεια Μίστε Τόνη Μαριντά. Ευρώτα αντιβάρου. Σαν την Τόνια, πίσω ο Μαέστρο. Πολύ γρήγορο ρυθμό στο 700. Ινβίκτου στην πρωτοπορία. Προηγείται 1-1,5 μήκο στην Τάμο Βασίλη. Συνέχεια είναι η Τάμο Νουλιάνα. Πιο πίσω ο Σερ Πούπα είναι σε καλή θέση και φαίνεται να πλησιάζει. Αλλά και ο Ήλαιο. Στο 500 τώρα ο γρήγορο ρυθμό συνεχίζει. Έχει ξεφύγει ο Ινβίκτου. Είναι 3 μήκη μπροστά από τον Τάμο Βασίλη. Έρχεται ο Σερ Πούπα τώρα, ο οποίο περνά στην τρίτη θέση και καταδιώκει του πρωτοπόρου. Πιο πίσω ο Ήλιο, ο οποίο είναι τέταρτο. Με τον Ιμπίχτο στην πρωτοπορία. Ο Ντάιμον Βασίλη ακολουθεί στα 2 μήκη. Ο Σερ Πούπα και αυτό σε θέση βολή. Τώρα ο Ήλιο ακολουθεί τέταρτο. Κάνει επίθεση ο Ντάιμον Βασίλη στον Ινβίχτου και φαίνεται και παλεύει. Έμεινε πιο πίσω τώρα ο Σερ Πούπα. Ινβίχτου στην πρωτοπορία. Ο Ντάιμον Βασίλη τελευταία προσπάθεια. Επιτίθεται ξανά ο Σερ Πούπα. Ινβίχτου φαίνεται έχει τη δυνάμει από εξωτερική. Τώρα ο Σερ Πούπα ακριβώ στο τέρμα. Με τον Ντάιμον Βασίλη διάμασα για τον Ινβίχτου. Τρία άλογα πολύ κοντά στον τερματισμό. Πολύ κοντά. Φάνηκε σε κάποιο σημείο ότι έμεινε πίσω ο Σερ Πούπα. Δεν μπορούσε να μπει στην κούρσα όμω. Επανήλθε στο τέλο. Και βλέπουμε εδώ από την Ινβίχτου, Ντάιμον Βασίλη, ο οποίο ήταν αυτό που τον απειλούσε πρώτα, αλλά και από εξωτερικά ο Σερ Πούπα, ο οποίο έπεσε στον τερματισμό μαζί με τον Ινβίχτου. Φαίνεται να έμεινε τρίο ο Ντάιμον Βασίλη.